Άρχοντες και πάντες στην τέλη. Με ανήσυχε πατέρα.
ομολόγησης αυτού επί γης και ουρανού και ύψος ικέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της σωσής αυτού, της ύψης λαϊ λαό εμίζονται αυτού. Άσατε το Κυρίο άσμα και νόν, η έννησης αυτού εν εκκλησία ο Ζίος. Έφραθη το Ισραήλ επιδομήσαντι αυτόν, και είσαι όλο καλή άσπουσαν επί το βασιλεί αυτό. Ενεσότωσαν το όνομα του εγχωρών, εν πόλο και σορτηρή αψολάτωσαν αυτό. Ότι εδωλήν κύριωσε το λαό του, και υψώσει καείς εν σωτηρία. Αγγίσονται όσοι εδόξοι, και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Έψωσης του Θεού εν το δάρικη αυτών, καιρον φεύδεις το αγιέτες και σύν αυτών. Που ποιήσε εκδίκτυσιν εν της έθεση, ελεγχούσε της λαϊκής. Που δίησε τους βασίλης αυτών εν παιδες και τους ενδόξους αυτών εν κύρω παιδες ηδηρέ. Που ποιήσε Περίτε το Θεόν εν της Αγίης αυτούν, περίτε αγώνες στερεώματι, εις την άμερος αυτού. Περίτε αυτόν επίτε στην ασκίες αυτού, περίτε αυτόν, κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτούν. Προς ύψος δεόμενη
την φωνή του Γαβρίλ εν χαρανεβώσει. Χαίρε όχημα της θεότητος όλης, χαίρε μόνη τα επίγεια της άνω, τούτο και τόσο συνάψασα. Εν είτε αυτόν εγκυβάλλεις ευήχης, εν είτε αυτόν εγκυβάλλεις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτου των Κύριων. Την ζωή νικήσασα, προς ζωήν μεταβεύηκας, της έπτυκη μίση σου την αθάνατον, δορυφορούν των αγγέλων σοι, αρχών και δυνάμεων, αποστόλων προφήτων και απάσης της κτήσεως δεχομένου τε, ακυρά της παλάμης του Υιού σου, την αμόμη των ψυχήν σου, πάρθενο μήτωρ Θεόν υφέ. Amen.
Oh, God, dear.
Oh.
Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, προς τον Ιερό Κλήρο τους μοναχούς και τις μοναχές και τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της επαρχίας μας, με αφορμή την κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ω εσύ των ουρανών η Πλατιτέρα, που αγκάλιασε στα έθνη και τους λαούς, των λαών και των εθνών η Θεία Μητέρα, που όλους της γης ξεχύλισε στους λαούς. Αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητές μου αδελφές σε Χριστό, γιορτάζουμε σήμερα τον θάνατο της Πλατιτέρας των ουρανών, της αγκαλιάς και της μητέρας όλων των εθνών και των λαών, που η παρουσία της ξεχύλισε τους ναούς. Όπως στοχαστικά έγραψε στους τοίχους του ο ποιητής μας Άγγελος Σικελιανός. Γιορτάζουμε τον θάνατο της γυναίκας που έφερε στον κόσμο την όντω ζωή, τον Χριστό, και μας απελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου και της φθοράς. Ο θάνατός της όμως αποδείχθηκε ένας απλός ύπνος, γι' αυτό τον ονομάζουμε κοίμηση. Πώς εκείνη που γέννησε την πηγή της ζωής μεταφέρεται διαμέσου του θανάτου προς την ζωή. Να ονομάσουμε θάνατο αυτό το μυστήριο που συμβαίνει, αλλά αν και χωρίστηκε η Παναγία και μακαρία η ψυχή της Θεοτόκου από το πανευτικές και αμόλυντο σώμα της, όπως συμβαίνει με τον θάνατο κάθε ανθρώπου, το σώμα της δεν παραμένει μόνιμα στον θάνατο, ούτε διαλύεται από την φθορά. Διότι αυτή της οποίας η Παρθενία έμεινε άθικτη όταν γεννούσε τον Θεάνθρωπο, αυτής και το σώμα, όταν ήρθε η ώρα να αναχωρήσει από τον παρόντα κόσμο, φυλάχτηκε αδιάλυτο και μετατέθηκε προς καλύτερη και θειότερη ζωή στους απέραντους αιώνες κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Η Εκκλησία ονομάζει κοίμηση τον θάνατο της Θεοτόκου. Είναι ο πρώτος θάνατος που ονομάστηκε κοίμηση, καθώς η Εκκλησία στο πρόσωπο της Θεοτόκου είδε να εφαρμόζεται απόλυτα ο λόγος του Κυρίου για τον θάνατο ως ύπνο, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του φίλου του Λαζάρου. Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι να εξυπνήσω αυτό. Ο φίλος μας Λάζαρος έχει κοιμηθεί, αλλά εγώ πηγαίνω να τον ξυπνήσω. Ο θάνατος της Θεοτόκου ήταν κοίμηση και ύπνος. Αυτό απέδειξε η ίδια με τη χαρά και τη μακαριότητα που τον υποδέχτηκε. Όμως ο θάνατος της Παναγίας μαρτυρείται ως απλή κίνηση, κυρίως από την έδοξη μετάσταση του σώματός της στον ουρανό, τρεις ημέρες μετά τον θάνατό της. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία πολλών εκκλησιαστικών συγγραφέων, δύο παράδοξα και θαυμαστά γεγονότα ακολούθησαν την κίνηση της Θεοτόκου. Πρώτον, ότι το σώμα της δεν γνώρισε φθορά του τάφου. Δεύτερον, ότι την τρίτη ημέρα μετά τον χωρισμό του από το Πνεύμα, το Πανάγιο σώμα της μετέστη, μεταφέρθηκε δηλαδή και αναλήφθηκε στον ουρανό, αφού ενώθηκε με την ψυχή της. Η Ανάσταση του Χριστού νίκησε όχι μόνο τον θάνατο, αλλά και τη φθορά του ανθρώπινου σώματος. Η αυταρσία του σώματος της Θεοτόκου είναι συνέπεια της Ανάστασης του Χριστού και του αγιασμού της ως μήτρας από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς. Κανένας τάφος και κανένα σημείο της γης δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν ενταφιασμένο και φυλακισμένο το σώμα που γέννησε τη ζωή, έγινε θρόνος της θεότητας και δοχείο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το νεκρό σώμα της Θεοτόκου μετέστη προς την ζωή και η ίδια έγινε σύνοικος της ζωής, του Υιού της, στα ουράνια. Ο ουρανός των ουρανών, η ουράνια βασιλεία είναι η πιο προσφυλής κατοικία για το θεοδόχο σώμα της Θεοτόκου, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η Θεοτόκος έφυγε ειρηνικά, αναχώρησε από τα Αγίηνα στον Κύριο, τον οποίον οικετεύει και παρακαλεί για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό στο απολυτίκιο της εορτής ψάλλομαι, εν την κοιμήση τον κόσμο που κατέληφες Θεοτόκη. Διότι η Θεοτόκος είναι παρούσα στη ζωή και τον κόσμο ως μεσήτρια στον θρόνο του Θεού, συνδέει τον ιτήσι με τον θρόνο του Δημιουργού, τον άνθρωπο με την αιωνιότητα. Αυτός είναι ο λόγος που ονομάζουμε τη σημερινή ημέρα Πάσχα και όλοι πανηγυρίζουμε. Είναι η ημέρα χαράς και ανάστασης. Είναι η ημέρα νίκης και τριάβου της ανθρώπινης φύσης εναντίον του θανάτου και της απόκτησης παντοτινής μεσητείας στον θρόνο του Θεού. Η κίνηση και η μετάσταση της Θεοτόκου μετά από τρεις ημέρες είναι η ανάστασή της.
Η Παναγία γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που βιώνει το επίγειο τέλος των θάνατων και ανασταίνεται για να ζήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως η Εκκλησία μας δεν χρησιμοποιεί τον όρο Ανάσταση της Θεοτόκου Πρωτίστως. Πρωτίστως σεβομένη την Ανάσταση του Χριστού και δευτερευόντως για να δείξει ότι η Παναγία υπήρξε φυσιολογικός άνθρωπος. Η μετάσταση της Θεοτόκου συνδέεται και με τον δοξασμό της στον ουρανό. Η Εκκλησία μας δέχεται και η Θεολογία μας διδάσκει ότι η Παναγία μετά την κίνηση και τη μετάστασή της τοποθετήθηκε από τον Υιό της σε ιδιαίτερα τιμητική θέση, υψηλότερη και των αγγελικών δυνάμεων. Ο Δαβίδ, θεωρώντας την ιεραρχική θέση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία, έλεγε: «Κύριε, έπλασε τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους. Τώρα όμως, με τη μετάσταση της Παναγίας και την τιμητική ύψωσή της πάνω από τους αγγέλους, η δημιουργική ιεραρχία αλλάζει. Η Θεομήτωρη είναι η τιμιωτέρα των Κερουβίν και η δοξοτέρα συγκρίτως των Σεραφείων. Της δόθηκε θρόνος βασιλικός και εκπληρώθηκε κατά γράμμα η προφητική ρίση του Δαβίδ. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιό σου». Τη βασιλική θέση της Παναγίας στη ζωή της Εκκλησίας τη βλέπουμε παντού. Στην λατρεία δεν υπάρχει ακολουθία χωρίς αναφορά στο πρόσωπό της. Στην εικονογραφία το πρόσωπό της βρίσκεται σε κεντρική θέση. Η προσευχή της Εκκλησίας ζητά έντονα τις πρεσβείες της. Στην υμνολογία δεσπόζει η οδή της Θεοτόκου και οι γιορτές της στολίζουν το ετήσιο στεφάνι του εκκλησιαστικού ερθολογίου. Δεσπόζει στο Άγιο Όρος όπου τιμάται έξοχα και καθολικά το όνομά της, ακούγεται σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ενώ οι ποιητές και οι πεζογράφοι μας την ύμνησαν με ιδιαίτερο θαυμασμό. Η Θεοτόκος τιμάται και δοξάζεται σήμερα στον ουρανό και τη γη ως η Βασίλισσα πάντων, η Μητέρα, η Κυρία, η υπέρμαχος στρατηγός, η αιώνια απαντοχή μας, η μετά τον Θεό ελπίδα της σωτηρίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητές μου αδελφές, ας αποστείλουμε τις ευλαβικές ευχές και προσευχές μας στην Κυρία Θεοτόκο με το μελωδικότατο δοξαστικό θεαρχείο νεύματι του εσπερινού της εορτής, ένα υπέροχο ποίημα που ημνή δοξάζει και παρακαλεί την Παναγία. Με θεία εντολή οι Θεοφόροι Απόστολοι συνελήφθησαν και με σύννεφα μεταφέρθηκαν από όλο τον κόσμο και καταφτάνοντας το Πανάγιο και αμόλυτο ως πλευρό σκήνομά σου που είναι η πηγή της ζωής το καταφύλησαν ευλαβικά. Οι κορυφαίες ουράνιες δυνάμεις στάθηκαν δίπλα στο σώμα σου με τον δικό του σκύριο και σαν να ήταν κυριευμένες από ευλαβικό φόβο ξεπροβόδισαν το άσπρο σώμα σου που δέχτηκε στα σπλάχνα του τον Θεό. Προπορεύονταν με τρόπο που δεν ήταν του κόσμου αυτού και αόρατα βοούσαν στις τάξεις των αγγέλων που βρίσκονταν πάνω τους. Να, η τάξη, η βασίλισσα των πάντων, το παιδί του Θεού ήρθε. Σηκώσε τις πύλες και με τρόπο υπερκόσμιο υποδεχτείτε την μητέρα του αιώνιου και ατελείωτου φωτός σου. Διότι μέσω αυτής είτε η σωτηρία όλου του γένους των θνητών. Δεν έχουμε την δύναμη να στρέψουμε το βλέμμα μας πάνω της και είναι αδύνατο να της αποδώσουμε άξια τιμή, καθώς η υπεροχή της ξεπερνά κάθε λογική. Γι' αυτό, άσπρη και αμόλυτη Μητέρα του Θεού, εσύ που ζεις αιώνια με τον ζωοδότη βασιλιά και τέκνο σου, να προσεύχεσαι αδιάλειπτα να περιφρουρεί και να σώζει τη νέα σου, τα νέα σου τέκνα, τον λαό σου, από κάθε εχθρική επίθεση, γιατί έχουμε κερδίσει την προστασία σου. Σε ευλογούμε λαμπρά μέχρι τα βάθη των αιώνων. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, ευχέτης όλων προς την Παναγία μας, ο Επίσκοπός σας, ο Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Ειρηναίος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.